Μάλιστα, πάμε να δούμε τις φάσεις μας τώρα. Ξεκινώντας από την πρώτη, βεβαίως υπήρχαν πολλές τελικές προσπάθειες στο παιχνίδι, αλλά από τη στιγμή που είχαμε 6 γκολ, δεν έχουμε χρόνο να δείξουμε κάτι άλλο. Εδώ είναι το... η φάση με το δοκάρι. Εδώ η προσπάθεια του Πόλιανετς. Βλέπουμε εδώ και το γράφημα. Εδώ βλέπετε τον χώρο που υπήρχε, αλλά από τη στιγμή που κατάφερε να γυρίσει από το μαρκάρισμα του Βίντρα, ήταν λογικό να δοκιμάσει το σουτ. Πάμε στην επόμενη φάση, η οποία είναι το πρώτο γκολ της Καρνιώτισσας. Εδώ βλέπουμε τον Αντάμοβιτς. Παίκτη, τον Νασιμέντο που πάει να τον μαρκάρει, ο οποίος δεν πήγε έτσι μια αποφασιστικότητα πάνω του και πέρασε η μπάλα με τον Όρτος πάντως να πιάνει έτσι χωρίς φορά ένα πολύ δυνατό σύρτο σου τον Ισίφορο. Ναι, ακριβώς. Πάντως θεωρούμε ότι κυρίως το γεγονός ότι το σιούτ που έκανε πέρασε κάτω από τα πόδια του Νασιμέντο. Ναι. Έχει ξεγελάσει και τον Παναγί. Τον Παναγί, διότι δεν, δεν είχε καλή ευκαιρία. Νομίζω τον μπέρδεψε και. Τον μπέρδεψε. Το ξεγέλασε και η δύναμη του σου, τον Ισίφορο. Ναι, δεν είχε μεγάλη δύναμη. Όμως ήταν ευθύβολο στην γωνία και επειδή πέρασε κάτω από τα πόδια του Νασιμέντο, δεν είχε καλή οπτική γωνία για να αντιδράσει εύκολα. Είδαμε και την διάταξη των αμυντικών της Ομόνιας. Και εδώ. Στόπερ που βγήκε να τον κλείσει. Πάμε στην επόμενη φάση, η οποία είναι το γκολ της Ομόνιας, η ισοφάριση. Εδώ Κύπρο προλαβαίνει και παίζει την μπάλα και ο Χριστοφή τον ανατρέπει. Εδώ λίγο έλειψε να το πιάσει ο Καϊρίνος. Εδώ φαίνεται καλύτερα. Ναι. Πέρασε μέσα από τα χέρια τον Ισίφορο. Ναι, είχε πάρα πολύ δύναμη. Αν δεν ήταν τόσο δυνατό θα το έπιανε, ναι. Ναι, ναι. Μάλιστα. Πάμε στην επόμενη. Αυτό είδαμε το 1-1. Λογικά η επόμενη φάση νομίζω είναι όλες από το δεύτερο ημίχρονο και τα γκολ, γιατί τη στιγμή που είχαμε άλλα 4 γκολ. Εδώ το γκολ του Ταραλίδη. Ευθύνη εδώ βεβαίως στον Παναγίον φορά. Ναι, ακριβώς που δεν. Όταν βγαίνει ο τερματοφύλακας, πρέπει να υπολογίζει ακριβώς την πορεία της μπάλας. Νομίζω ότι δεν κάνει καλό υπολογισμό με αποτέλεσμα να μην προλάβει τον Ταραλίδη. Εδώ ωραίο άλμα από τον Ταραλίδη, αλλά όταν επιχείρησε την έξοδο Παναγή ήταν ήδη αργά. Έτσι έγινε το 1-2. Α, πάμε τώρα να δούμε τα υπόλοιπα γκολ. Εδώ την εκτέλεση. Δεύτερο δοκάρι, εκεί όπου κινήθηκε ο Ντάρμπι Σάιερ, ο Σέριντα, με συγχωρείτε, έπιασε την κεφαλιά. Όταν η μπάλα έσκασε, ο Ντάρμπι Σάιερ ήταν εκεί που έπρεπε, απλά με το σώμα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Κώστα, νομίζω ότι μπορεί να είναι εύκολο γκολ, αλλά είναι ένα γκολ που δείχνει την δυνότητα. Ναι, τη δυνότητα ενός καλού επιθετικού που ξέρει να διαβάζει την φάση, που ξέρει να κινείται στον χώρο και να κινείται και να ξέρει ακριβώς που θα να έχει καλή αντίληψη της φάσης. Νομίζω ότι ο Ντάρμπι Σάιερ το διαθέτει αυτό. Και ναι, ναι, έχει εξαιρετική τοποθέτηση. Υπήρχαν άλλοι τρεις ποδοσφαιριστές στην Καρμιώτισσα γύρω από αυτόν, αλλά κινήθηκε. Βλέπουμε εδώ πως πάει η κεφαγιά. Είναι μπροστά ο Ντάρμπι Σάιερ όταν έκατσε μπάλα την έσπρωξη στα ίχτη. Μάλιστα. Πάμε στο επόμενο γκολ. Αυτό ήταν το 2-2. Πάμε να δούμε το τρίτο γκολ και πάλι από τον Ντάρμπι Σάιερ που τελείωσε πολύ εύκολα και απλά την φάση. Ναι. Ξέρω το αν βρήκε ή δεν βρήκε ο Σέριντα. Πάντως έκανε την κίνηση ο Ντάρμπι Σάιερ και εδώ είναι αυτό που λέγαμε για τον Άγγλο, ότι έχει τρομερή αίσθηση του γκολ. Έκανε την κίνηση και από την στιγμή που
πέρασε η μπάλα. Πήγε να κάνει assist ο Sheridan, τώρα δεν είμαι βέβαιος αν την βρήκε την μπάλα. Μπορεί και να μην την βρήκε, νομίζω δεν την βρήκε. Μπορεί ναι. Αλλά ήταν καλή η πρόθεση βάση περίπτωση. Από τη στιγμή που πέρασε η μπάλα και την βρήκε. Αν την έβρισκε, μπορούσε και να μην πήγαινε εκεί με την ταχύτητα που έπρεπε και με την. Να είσαι σίγουρο ότι θα πήγαινε σίγουρα. Απλά θεωρώ ότι ακόμη μια κίνηση από ένα κλασικό center for, ο οποίο κινήθηκε στον χώρο, την βρήκε μπροστά του. Και κυρίως όλα τα λεφτά στον goal του Ντάρμπι Σάιαρ ήταν η κίνηση του Ενσίφορ, έτσι. Δηλαδή, βλέπει την μπάλα πάει στον Sheridan, γνωρίζει ότι μπορεί να περάσει μπάλα και να πάει εκεί και κάνει την κίνηση και βγαίνει μόνος του φάτσα με τον Καϊρή. Ακριβώς και το θέμα είναι το τελείωμα της φάσης, έτσι. Γιατί όλο το σκηνικό ήταν αρχικά το πέρασε η μπάλα, τη βρήκε μπροστά του, αλλά το τελείωμα ήταν αυτό που παίζει την μεγαλύτερη σημασία, γιατί καταλήγει μπαλά στα ίδια. Πάμε να δούμε και την τελευταία φάση, το τελευταίο γκολ. Όταν πλέον είχε ανοιχτεί και η Καρμιώτησα, εδώ ο Καϊρίνος βγήκε νομίζω χωρίς λόγο τόσο μακριά που δεν βγήκε πρώτο στην μπάλα. Έγινε και δεύτερο λάθος από τον Χριστοφή εκεί. Και ο Μαρκάσα βρήκε τον χώρο για να κάνει το σούτ. Ναι, σίγουρα νομίζω ότι τον γκολ πρωτιστός έρχεται να κάνει, έχει να κάνει με την ψυχολογία. Θεωρώ ότι... Εδώ ο Καϊρίνος δεν υπήρχε κανένας λόγος να πάει εκεί κάτω βέβαια. Ναι, απλά θεωρώ ότι ήταν θέμα ψυχολογίας. Η Ομόνια είχε τα πάνω της μετά το τρίτο γκολ. Η Καρμιώτησα νομίζω είχε απογοητευτεί με το ότι δικαιούταν κάτι περισσότερο. Κάτι και εκεί συγκέντρωση. Κάτι και συγκέντρωση, την βρήκε μπροστά απανωτά λάθη ακριβώς και την βρήκε ο Μαρκάσα, τελείωσε την φάση και κάνει το 4-2. Μάλιστα. Ωραία, Ανσίφορε, ευχαριστώ πολύ.